Ψήλα φύσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και ως Θεού και εκεί καθώς με θεωρείτε έχοντα. Και τούτο υπόν επέδειξεν αυτής τας χείρας και τους πόδας έτι δε απιστούν τον αυτόν από της χαράς και θαυμάζον είπεν αυτής έχετε την πρόσημον εν θάδε. Ιδε επέδωκαν αυτό ηχθείος απ' του μέρος και από Μελισσίου Κυρίου και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγε, είπε δε αυτής, ούτι λόγι ους ελάνησα προς ημάς, αιτιών συνημήν, ότι δι πληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο Μωσέως, και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε δίνηξεν αυτόν τον νουν του συνιένετα γραφάς και είπεν αυτοίς ότι ούτω γέγραπτε και ούτως εδιπαθήν το Χριστόν και αναστήν εκ νεκρών τη τρίτη μέρα και κηρυχθήνε επί το όνομα του αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα θανά έθνη, αυξάμενον από Ιερουσαλήμ. Ημείς δε έρθε μάρτυρες τούτων, και ειδού εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφημάς, ημείς δε καθίσετε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου εντύσσιστε δύναμην εξ ύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω εις Βιθανίαν και παραστάς χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν τε ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών και αυτοί προσκυνήσαντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήν με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό ενούντες και ευλαγούντες των Θεών. Αμήν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση ενυμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρ ή Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκίδαμε, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση, ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμε την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εσύ διαπαντός. Ήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίζα όπως άντηκε ότι σε τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εγκύσεις εμέ ημίτυρ μου. Ιδούγαρ
η σοφία σου ενήλωσανη. Κρατήσμε ισόπο και καθαριστήσομε, λυνήσμε και υπερχιών αλευκανθήσομε. Yeah.
δόξον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκ τυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρέσβειες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Κτημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και παρεμφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σφυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματούργων, των Αγίων Ενδόξων και Καλενίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατιλάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγάλο Μάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Γιωακήμ και Άνης, των Αγίων Προπατώρων, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Αγκαίου, των Εν Αγίης Πατρός ημών Μοδέστου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων και Θεοφάνους Βασιλίσσης, όν και τη μνήμεν επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ηκετεύον μεν σε μόλε πολύ ελεέ Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Ελέγχε εκ τιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με Θεού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξανέστη σήμερον από τον τάφο εκτίμων και ημώας εξήρες εκ των πυλών του θανάτου. Σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα, άμα δε και οι προφήτες, οι πατριάρχες, αν ημούς είναι να καταπάστος το Θεοκράτος της εξουσίας. Ο ουρανός και η γη σήμερον χορεύετος και εν Χριστόν των Θεών ομοχρόνος υμνήτως. Ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστησε, συγχαίρει πάσα η πίση, προσφέρουσα η πάψια, άλματα, το πάντο χίστηκε διτροτήμων. Ότι τους ρωτούς εκ τάδου σήμερον, ως το ζωοδότης συνανερκήσας, προς ουρανούς συνανήψει και καταράσει του έρθουντας σε πάση και πύλας του άδου διαθλάφτη, το Θείο κράτη της εξουσίας αυτού, της δρόσων, της πεσή, το πυρ, μεταβάλλετο, ο θρήνος εις χαράν και γυναίξη, εν ηλάτετο, άγγελος γάτ, έναν φωτέρης δικόνη της θαύμαση, της μεν, εις ανάπαυση, μεταποιήσεως την κάμινον, τες δε, εις ανάσταση, καταμηνήσας τρίμερο, ο αρχηγός της ζωής ημών, Κύριε δόξα σοι. Τρεις μακάρι εν το σκάματι του μυρός ελεοξάς.
εν μέσω δε φλογούς της ανυποστάτου ιστάμενη, Θεόν επικαλείς, τάχυνον ο ηκτήρμον και σπεύσον ως ελεήμον, εις την βοήθεια ανημών, ότι δίνα σε βλόμελο. Ότι δίνα σε βλόμελο. Μη καταλείπεις ημάς και καταποιεί ημάς ο θάνατος, ο ρίψον ημάς και σατάν, ο μισόν ημάς, αλλά έγκυσον ημίν και φύσε των ψυχών ημών, ως εφύσω ποτέ τον πέδωσεν του εν Βαβυλώνη, απ' αυτούς ανυμνούντωσε και βληθέντων υπέρ σου εις την Κάμινον και εκ ταύτης καραυγαζόντος, τάχυνον ο εκτήρμον και σπεύσον ως ελεήμων εις την βοήθεια ανημών, ότι δίνα σε βλόμενο. Ότι δίνα σε βλόμενο. Τη δεκάτη έκτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Αγγέου. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μαρίνου. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι πρόβλους, οι πρόμος και οι λαρίων πυρήν τελειούνται. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αναγής Πατρός Ιμών Μοδέστου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμου. Τα εγγένεια του Ναού του Αγίου Μάρτυρος Χρυσοπούρου Λυσίων του Αγίου Μοριεύκη. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας και Θαυματουργού Θεοφανούς της Βασιλίσσης, Συζύγου γενομένης, λέοντος του φωτά του βασιλέως. Μνήμη των εναγείς πατέρων ημών Νικολάου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και Μέμνονος Αρχιεπισκόπου Εφέσου. Τη αυτή μέρα Κυριακή των Αγίων Προπατώρων. Δέξαστε χαράν υπάλε προπάτορες, βλέποντες εγγίζοντα Χριστόν Μεσσία. Ήθε ο Αβραάμ, ότι πρόπαπος Χριστού εδείχθης, τέστον σον Αγίων πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημός αυλήν. Hey!
Se megalinome.
Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσπύρης ημών Θεοτόκους, για η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Όπισεν ους υπάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός.
εν αυτοίς κρίμα εγγραπτόν, δόξα αυτιέσαι, βάση της ζωής αυτού, βρέφτε πάντα έθνη, πρώτε του φρικτού, μυστηρίου την δύναμη, Χριστός λαμπός σωτήριμον, ο εναρχηλόγος, εσταυρώθη δήμας, και τον ετάφη, και ανέστη εκ νεκρών του σώσε, τα σύμπαντα αυτών προσκυρίσομε. Εν είτε το Θεό εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν, Ο Θεός
Yeah.
ευλογήσον δέσποτα. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία, σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της ειρήνης κόσμου, εσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ιεράς βασιλικής και σταυροβιακής μονής ταύτης, της νήσου ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστηκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρφών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων χωρέσαν και σε αυτούς και αλλήλους. Σε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Του αναγγέλει το πρωί το έλεος σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Και ουκέ στην αδικία εν αυτό.
εις πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε, σώσον ημάς. Έτι και έτι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβούν σώσον ελέησον, και διαθυλάξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, σάλλοντας η Αλληλούια. Το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Κύριε,
Χριστόν νεκρόν εγένετον, εν κοιλίας άδου ερίσατο ημάς και παρέσχε το κόσμο το μέγα Αριστερά σε
ευχαριστούμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ. Εἰσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Amen.
ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών. Ότι δικαίωση επί πάσιν είσαι πίσας ημίν. Σοφία. Προσκολασά εις επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδερφοί, όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή μου, τότε και η μίση αυτών φανερωθήσεστε εν δόξη. Νεκρώσατε ούντα μέλη ημών τα επί της γης. Πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή της εστίν ειδωλολατρίαν. Διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εν εις και εμείς περιεπατήσατε ποτέ, ότε ζείτε εν αυτής. Νυν είδε απόσθεστε και εμείς τα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσκρολογίαν, εκ του στόματος ημών, μη ψεύδεστε εις αλλήλους, απεκδυσάμενοι των παλαιών άνθρωπων, σύντες πράξες είναι αυτού και ενδυσάμενοι των νέων των ανακαινούμενων εις επίγνωσιν κατ' εικόνα του χτίσαντος αυτών, όπου και οι Έλλην και οι περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος σκύθης δούλος ελεύθερον, αλλά τα πάντα Κύριε, δόξα σοι.
παραβολήν ταύτην, άνθρωπος της επίσε δείπνων μέγα, και κάλεσε πολλούς, και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου, υπήντης και κλειμένης, έρχεσθε, ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα. Και ήρξαν το που μιας παρετήσθε πάντες. Ο πρώτος είπεν αυτό, αγρόνι γόρασα, και έχω ανάγκη να εξελθήν και ειδήν αυτόν. Ερωτώσε, έχε με παρητημένον. Και έτερος είπε, ζεύγη γόνη γόρασα πέντε, και πορεύομαι, δοκιμάσε αυτά. Ερωτώσε, έχε με παρητημένον. Και έτερος είπε, γυναίκα έγημα, και δια τούτο ουδή να μελθήν. Και παραγενόμενος ο δούλος εκείνος απήγγειλε το Κυρίου αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε το δούλο αυτού, έξερθε ταχαίως εις τας πλατείας και ρήμας της πόλεως, και τους πτωχούς και αναπήρους και τυφλούς και χολούς εισάγαγε όδε. Και είπεν ο δούλος, Κύριε, γέγον ενός επέταξας και έτι το πως εστί. Και είπεν ο Κύριος προς τον δούλον, έξερθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασον εισελθήν, είναι γεμιστή ο οίκος μου. Λέγω γαριμήν, ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετε μου του δείπνου. Πολύ γαρεσί κλήτη. Ολίγοι δε εκλεκτοί, ειρήνηση του Ευαγγελιζομένου και πάντη το λαό. Thank you.
Κυρίων. Κύριε, ελέησον. Υπέ το προτεθέντον τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέ το Αγίου Ιτουτούτου και το μεταπίσιος ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψιος, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε, διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε, ελέησον. Ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ορόσκου, Κύριε. Φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ορόσου, Κύριε. Διάθεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ορόσου, Κύριε. Συμφέροντα τε ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ορόσου, Κύριε. Παρθρόνο τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ορόσου, Κύριε. Τα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα ανεπέσχη, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Ορόσου, Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης Παναγία και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η φάση ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων,
Εν ξένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι μας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας που κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβουν, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελεόν ειρήνης θυσίαν εν εσέως. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και κοινωνία του Αγίου Πνεύματος των εσημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ τη λειτουργία ταύτης, ειν εκτόχημον δέξτε κρυξίω σας και της υπαρεστήκαση χιλιάς αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων τα χερμίτες σεραφείν εξαπτέρια απορριώματα μετάσια πτερωτά. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα βόντα και κραδόντα και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαός, πλήρης ουρανός και γη της δόξης σου, ως ανά εν της
να φύγεις. Το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων εις άφεσιν σακράντη υπερευλογημένης εν λάξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.
του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου, ον χάρισε της Αγίας Σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σον εν τίμων Υγεία μακροημερεύοντα και ορτοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Νικηφόρου του Πανιεροντάτου και Θοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αιωτάτης Μητροπόλεως Κύκου και Προέδρου Τηλυρίας, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Πολλά. Και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και στα ετέλεη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρων Σημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών και μετά του Πνεύματος Σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ το πρόσκο μυστέντο και αγιαστέντο τιμιοδόρον του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρον ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ποιος μην εδώ δια πνευματικής, αν καταπέμψει μη την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τις άμνοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτε πέντε Παρισίας ακατακρίτως των ομάν επικανίστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και Λέγη. Άνθεν ημών ο ετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ερθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί τη γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας. Το Παναγία και αγαθό και ζωπία σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους
ημάς, ο άν τον Πατρί συγκαθημίνος και ο δε ημίν ορατός συνών, καταξιώσαν και αυστηροί, μεταδούνε ημίν του άξονα σώματός του και του θυμίου αίματος, και δήμον παντί το λαό. Προσεγγίζοντας στη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, τα Χριστούγεννα. Ο Χριστός εν τη σοφία Του και γνωρίζοντας την ανθρώπινη αδυναμία και τον ανθρώπινο πόνο, με παραβολικό λόγο θέλει να μιλήσει στους ανθρώπους σήμερα. Η παραβολή είναι ένας τρόπος, μια μέθοδος που χρησιμοποιούσε ο Χριστός για να εκφράσει αλήθειες από την καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων. Από τις συγκεκριμένες σκηνές που έβλεπαν και ζούσαν στην καθημερινή του ζωή. Και βεβαίως μια πολύ κοινή εικόνα την οποία είχαν οι άνθρωποι ήταν ασφαλώς τα δείπνα, οι συναισθιάσεις, το φαγητό το καθημερινό. Γι' αυτό και σήμερα μας δίνει αυτή την παραβολή του τραπεζιού της Βασιλείας των Ουρανών. Επίκαιρος λόγος, ιδιαίτερα όταν η Εκκλησία τις μέρες αυτές απευθύνεται σε έναν λαό όπως είναι ο κυπριακός λαός, ο οποίος βρίσκεται κάτω από την καταπίεση των μνημονίων και της Τρόικας, μέσα από μια δοκιμασία οικονομική που καθημερινά βλέπουμε στις εικόνες των τηλεοράσεων που προσπαθούν να παίξουν με το συναίσθημα αλλά και την πρόκληση της λογικής του ανθρώπου. Είναι σκηνές οι οποίες ήταν άγνωστες στον τόπο μας, όμως βρίσκονται μπροστά. Η χρεοκοπία της πολιτείας, η αδυναμία της να ανταποκριθεί στις προνοιακές καταστάσεις και υποχρεώσεις, θέτει τον καθένα από μας και ιδιαίτερα την Εκκλησία μπροστά στην πρόκληση της φιλανθρωπίας, η οποία υπερβαίνει κάθε μέτρον λογικής κρίσεως και υπολογισμού, διότι είναι απαραίτητη η τροφή για να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά δεν αρκεί μόνον η τροφή, χρειάζεται και το συμπλήρωμα. Χρειάζεται η βίωση της πνευματικής ζωής, η οποία κάνει πραγματικά μέτοχο του ανθρώπου
στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, σε μια προοπτική αιωνιότητος, σε μια προοπτική όπου το φθαρτό υπερβαίνεται δια του αφθάρτου, ο θάνατος δια της αθανασίας και το πεπερασμένο του ανθρώπου μπαίνει σε τέτοιες διαστάσεις που του δίνει ελπίδα ότι η ζωή δεν ολοκληρώνεται στο μέτρημα ορισμένων χρόνων, αλλά έχει την προοπτική μιας αιωνιότητας. Η σημερινή λοιπόν παραβολή μιλάει για ένα τραπέζι, στο οποίο ένας πλούσιος κάλεσε πολλούς. Βεβαίως, αυτά τα τραπέζια της καθημερινότητάς μας έχουν μια κοινωνική σκοπιμότητα. Ο Χριστός όμως στην πρόκληση για αυτό το δικό του τραπέζι που είναι μετοχή στο σώμα και το αίμα του στην Θεία Ευχαριστία που αφθαρτίζει τον άνθρωπο, καλεί όλους τους ανθρώπους, πλούσιους και φτωχούς, για να γεμιστεί το σπίτι του. Οι άνθρωποι όμως, προσκολλημένοι σε διάφορες αιτίες και αφορμές, βρίσκουν την πρόφαση να αρνηθούν αυτή την κλίση. Γι' αυτό και προβάλλουν πολλές φορές διάφορα αίτια τα οποία δεν αντέχουν στην λογική, εάν είχε τη δυνατότητα να συγκρίνει κανείς αυτό το οποίο του προσφέρεται ως μετοχή στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού σε μια αιωνιότητα από την πρόφαση που ο ένας έλεγε ότι αγόρασε ένα χωράφι, δηλαδή οι βιωτικές μέριμνες της καθημερινότητος, οι 5 ζευγάρια βόδια ή ότι ήταν αραβωνιασμένος. Αυτές είναι προφάσεις που κρατούν τον άνθρωπο δέσμιο με τα γήινα. Τον κάνουν τόσο χωματένιο που εις το τέλος τον εξομοιώνουν με το φυτό και το ζώο. Τον βγάζουν από αυτή την προοπτική που έχει του πραγματικού ανθρώπου. Ο άνθρωπος, αν οθρώσκει, κοιτάζει τον ουρανό, προσπαθεί να γίνει όμοιος με τον Θεό, προσπαθεί όντας κατ' εικόνα του Θεού και έχοντας τα πνευματικά χαρίσματά του να γίνει καθομοίωσιν με τον Θεό, δηλαδή να πετύχει της αγιότητος, που είναι η υπέρβαση της φθαρτότητος και της καθημερινότητος. Οι Άγιοι είναι αυτοί που μετέχουν στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού αιώνια. Οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι κενώνουν την ύπαρξή τους από αγάπη για τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν, προχωρώντας προς τα Χριστούγεννα, μια μεγάλη γιορτή, σταθμό της χριστιανοσύνης, όπου ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να θεώσει τον άνθρωπο, σε μας όλους μπαίνει μια πρόκληση μπροστά μας, προσφορά στον συνάνθρωπο, στον φτωχό και τον καταφρονεμένο, και είναι τόσοι πολλοί που αυτή τη στιγμή είναι η ώρα της Εκκλησίας να αναλάβει την φιλάνθρωπο πρωτοβουλία και να κενώσει τον εαυτό της και να προσφέρει ό,τι έχει υλικό και πνευματικό για να σωθούν οι άνθρωποι, να ξεπεραστούν αυτές οι δοκιμασίες οι οποίες οδηγούν σε ψυχώσεις, νευρώσεις και αυτοκτονικές καταστάσεις, σε πείνα και εγκληματικότητα. Γι' αυτό ο ρόλος του χριστιανού,
ο ρόλος της Εκκλησίας στις μέρες μας είναι τεράστιος και η ευθύνη όλων όσων βιώνουν, δέχονται την κλίση που κάνει σήμερα ο Χριστός για μετοχή στην Βασιλεία Του, είναι η ώρα των φιλάνθρωπων αισθημάτων. Να δείξουμε έμπρακτα στον κάθε άνθρωπο, τον πεινασμένο και τον πονεμένο, τον άρρωστο και τον άνθρωπο ο οποίος έχει την δοκιμασία της πείνας, σαν μια φρικτή κατάσταση και εμπεγμός στον πλούτο ο οποίος εμφανίζεται να υπάρχει σε ορισμένες πλούσιες χώρες ή πλούσιους ανθρώπους και την συμμετοχή, την ανάγκη δηλαδή αυτών των ανθρώπων να χορτάσουν από τα ψυχία των πιπτόντων από τις τραπέζες των πλουσίων. Σήμερα ο άμβωνας της Εκκλησίας καλεί τον κάθε άνθρωπο σε αυτόν τον τόπο να ακούσει το μήνυμα της παραβολής της τράπεζας της Βασιλείας των Ουρανών και να μιμηθεί τον Χριστό, ο οποίος καλεί τους πάντες να μετέχουν σε αυτό το τραπέζι, που είναι τραπέζι φιλανθρωπίας, υλικό, αλλά συγχρόνως και πνευματικό. Είναι ανεπαρκής η φιλανθρωπία μας εάν ολοκληρώνεται μόνο στον κορεσμό της πείνας της προσωρινής ενός ανθρώπου. Αυτό το μείζον που θέλει να τονίσει με τη σημερινή παραβολή ο Χριστός είναι η αιώνια συμμετοχή του κάθε καλεσμένου στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, μιας εμπειρίας μοναδικής, η οποία προσφέρεται στον καθένα, χωρίς εξαιρέσεις. Γι' αυτό το λόγο και στην προκειμένη περίπτωση στέλνει τον υπηρέτη του να βγει στους δρόμους και να προσκαλέσει τους πάντες, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκες για να μπορέσουν να γίνουν μέτοχοι της Βασιλείας των Ουρανών. Επομένως, με αυτή την φιλάνθρωπη πρόκληση, εν αναμονή και της γιορτής των Χριστουγέννων, η Εκκλησία οδηγεί στο πνευματικό στάδιο της πνευματικής ανάτασης, της πνευματικής αναδημιουργίας και αναγέννησης του ανθρώπου, ώστε όλοι οι άνθρωποι να μετέχουμε αυτής της εμπειρίας του δείπνου της Βασιλείας του Θεού και με αυτόν τον τρόπο και πλούσιοι και πτωχοί να έχουμε αυτή την γεύση ότι είμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου. Ο Δίκης
μαζί μας μεταξύ των Αγίων μυστηρίων σου. Στήριξον ημάς πέτος ο αγιασμό όλη την ημέρα μελετάν την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξιώς ευχαριστήσουμε το Κύριο. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διατριλάξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Κύριε, ελέησον. Ημέρα πάσα τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον επί σάμνια αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγκύριε. Ο Αγιάς μας ημών και εσύ δόξαν να πέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Των δούλων σου σώτερων άπαξον, φυλάκων να φτάσει στην μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα ψυχά στον δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδει και τας ο δυνατήσας των πεπαιδημένων αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ημών η αγνή και άκρατος παρθένος η θεώνας χώρος ίσασαν πρέσβε με του ελεητήνε και συγχωρητήνε τα ψυχά των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγάλαιό σου, δεόμεθά σου επάπουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Και δεόμεθά υπέραν απαύσιος των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, Γεωργίου Μιλτιάδους, Μυροφόρας Ανδρέου Κωνσταντίνου, Σπυρίδωνος, Ευαστίας Ταϊάννας Ανδρέου, Γαλατίας, Μαρίου Μαρίας Παναγιώτας, Κυριάκου Ελένης Λιδίας, Νικολάου Ανδρέου Μαρίας Κλεονίκης Κωνσταντίνου, Σοφίας Αργυρής, Ηλίας Ανδρέου Παρασκευής, Λοΐσου Πολυκάρπου Ανδρέου Χρυστάλλας, Νικολάου Ελένης Παναγιώτας Πανταλεήμονος, Ιωάννου Μάρτας Παναγιώτου, και υπέρ του συγχωρητήνε αυτή, πάμπλημένη μα εκουσίων και ακούσιων, όπω Κύριος ο Θεό τάξει τα ψυχά σα αυτών εν τα ειδική αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών, και άφηση των εαυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί, και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου δε ηθόμε. Sarko
το κατεπατή σα, το δε διάβολον καταργή σα, και ει τον ορισάμενο αυτό, κύριε, ανάπαυση τα ψυχά των κειμένων δούλων σου, Γεωργίου Μιλτιάδη Μυροφόρα Ανδρέου Κωνσταντίνου Σπυρίδωνο, Ευανθία Σταγιάννα Ανδρέου Γαλατεία, Μαρίου Μαρία Παναγιώτα Κυριάκου Ελένη, Λιδία Νικολάου Ανδρέου Μαρία Κλεονίκη Κωνσταντίνου, Σοφία Αργυρή Ηλία Ανδρέου Παρασκευή, Ροίζου Πολκάρπου Ανδρέου Κρυστάλλα Νικολάου, Ελένη Παναγιώτα Παντελεήμονο Ιωάννου Μάρθα και Παναγιώτου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεω, εν θα πέρδρα ο δίλη πήγε στεναγμό. Παναμάρτιν παντοπρέρθριν λόγο, η έργο η διανία, ω εγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον. Ότι ουγγέ είναι άνθρωπο τη μαρτήση, σίγαν μόνο εκτό αμαρτία υπάρχει. Δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και όνομα σου αλήθεια. Κυρίου δε ηθόμε, Κύριε ελέησον. Εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των πρόμνηφων των δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξενον απέμπαμε στον Υιό σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωμπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν αιωνία υπλήνη. Αιωνία υπλήνη. Αιωνία υπλήνη. Πατέρα
ημέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.